Καταρχήν με τη Ζέτα έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση πέρσι στα κανάλια που τραβιόμουν για κάτι που δεν είπα και έγινε ένα ωραίο το μοντάζ. Συγκλονιστικό. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε τέτοιες δουλειές. Μπράβο. Και το είχατε προβάλει κι εσείς και ήμουν έξαλλοι μαζί σας. Γιατί πήρατε ένα βίντεο και το δείξατε. Καλά, θα μου πεις και εσάς, σας φέρνουν βίντεο και τα δείχνετε. Δεν κάτσετε να πάρετε και βιογραφικό από τον καθένα για να το δείξετε. Άπαξ και είμαι στη δουλειά του ηθοποιού. Ο Καραγκούνης να έρθει πρωταγωνιστής, που είναι ποδοσφαιριστής. Ο μπασκετμπολίστας, ναι. Αυτός ο ψηλός, πολύ ψηλός. Ο καλός μπαμπάς. Εντάξει, μπασκετμπολίστας. Ο καλός μπαμπάς. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Πόσο μάλλον μια ηθοποιός που είναι η Ζέτα Μακρυπούλη, αν πούνε ότι είναι το πρώτο όνομα. Όποιος και να είναι το πρώτο όνομα, εγώ θα πάω να παίξω. Άπαξ και είμαι ηθοποιός. Και οπουδήποτε μάλιστα. Από ταινία μέχρι σερίαλ, δεν έχω τέτοια κολλήματα. Κανένα. Μάλιστα. Ούτε εκπομπή να κάνω, δεν είμαι ηθοποιός που παίζω μόνον και τα άλλα όλα είναι κόκκινο πανί, όπως άκουγα προχθές μια συνάδελφο, δεν θα πω όνομα, η οποία έλεγε ντρέπομαι που έχω κάνει τηλεόραση. Το είπε. Ναι, συγχαρητήρια. Σιγά. Συγχαρητήρια για την καλλιέργεια που έχεις. Πάμε.